Είναι τα Pod Radio του Pro News. Βρήκαμε και εμείς τους πίνακες που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για την λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στις ευρωπαϊκές πόλεις. Τους βρήκαμε και εμείς, Πρόεδρε, τον πίνακα που έδειξες στην συνέντευξή σου στη Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε εκείνες τις πρώτες ερωτήσεις που σου υπευλήθησαν αυθορμήτως. Η υποβολή των ερωτήσεων, λέμε. Δεν ήτανε καθόλου, μα καθόλου προσυνεννοημένες. Τυχαία, ρε παιδί μου, τον είχες στον πίνακα αυτόν εκεί πέρα, βρέθηκε δίπλα σου και είπες να διαβάσεις τα στοιχεία. Μόνο, Πρόεδρε, που εμείς που τα διαβάσαμε τα στοιχεία τα είδαμε λίγο διαφορετικά από ό,τι τα είπες εσύ. Είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μεταφερθούμε λίγο στο κυριακάτικο μεσημέρι, εκεί στη μεγάλη φτωχομάνα, στη Θεσσαλονίκη μας. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Όπως σας λέγαμε και χθες, η δεύτερη ερώτηση ήταν στημένη από τον Sky για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός για τον εκλογικό νόμο. Ακολούθησε μια δεύτερη ερώτηση από τα νέα, μετά μια ερώτηση από το πρώτο θέμα. Έρχεται και η επόμενη, αυτή κι αν ήταν καραστημένη, ερώτηση, και εκεί πέρα διαμείβονται αυτά που θα σας αναμεταδώσουμε τώρα. Ο κύριος Ευγενίδης από τηλεόραση του Star. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Να σας πάω στα της οικονομίας και να ζητήσω ορισμένες εξειδικεύσεις επί όσων ανακοινώσατε εχθές από το βήμα εδώ του Βελιδίου. Όμως θέλω εξειδικεύσεις. Θέλω να μου πείτε, να μου εξειδικεύσετε αυτά τα οποία είπατε. Πάρα πολύ σκληρή ερώτηση. Δηλαδή, τον κολλάς, ρε παιδί μου, στον τοίχο των άλλων, δεν ξέρει τι να σου πει. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, και αυτά. Θα σας δώσω ορισμένες επεξηγήσεις που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες εν ώψη της εφαρμογής των μέτρων για τα οποία έχω ήδη μιλήσει. Πράγματι, εξετάζουμε, κύριε Ευγενίδη, έναν τρόπο στήριξης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος να δίνει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να προχωρούν σε εξοικονόμηση ενέργειας. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο στην παρούσα συγκυρία είναι επιβεβλημένο, διότι ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές, αλλά να μπορέσουμε να μειώσουμε και τη συνολική κατανάλωση. Τα μέτρα αυτά θα εξειδικευθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά σας περιγράφω ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τον Οκτώβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ασχέτως κατανάλωσης, θα λάβει σημαντική στήριξη. Λέει αυτά λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε αυτή την πολύ σκληρή ερώτηση, και αμέσως μετά, σαν έτοιμος από ώρα, λέει αυτά. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της στήριξης την οποία παρέχουμε, η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς έτυχε, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα και είχες δίπλα σου το πινακάκι? Ακριβώς δίπλα, ρε παιδί μου, και μάλιστα, αν παρατηρεί κανείς και τις κινήσεις του σώματος, που πάντα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες αλλά αλήθειες, ενώ απαντούσες μέχρι τώρα, κάθε τόσο έπιανες και το πινακάκι έτοιμος να το δείξεις μπροστά στις κάμερες.
Έχω εδώ έναν σχετικό πίνακα, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί, όπου συγκρίνονται μια σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η Ελλάδα είναι ουσιαστικά προτελευταία από το τέλος στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Αύγουστο του 2022, όταν πόλεις όπως η Ρώμη έχουν σχεδόν διπλάσιες τιμές για το νοικοκυριό σε σχέση με τις τιμές που έχει η Αθήνα και κατά συνέπεια και ολόκληρη η Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Το λέω αυτό. Εμείς λοιπόν, Πρόεδρε, τον βρήκαμε αυτόν τον πίνακα. Καταρχήν να σας πούμε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός, ο HEPI, HEPI, Household Energy Price Index, HEPI ή EPI, Household Energy Price Index, και είναι ένας φορέας ο οποίος έχει δημιουργηθεί από δύο ενεργειακούς φορείς, τον ενεργειακό Austrian Energy Regulator. Προφανώς πρόκειται για την ρυθμιστική ενέργεια, για τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Αυστρίας. Και και για την αντίστοιχη ρυθμιστική ενέργεια, ρυθμιστική αρχή ενέργειας, είπαμε, η αυστριακή ρυθμιστική αρχή ενέργειας, και ο δεύτερος φορέας είναι η ουγγρική Orbán ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Δεν έχει σημασία. Βγάζουν λοιπόν πίνακες και κάνουν μελέτες, surveys σε 33 European Capital Cities, σε 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει αυτό που είπες, κύριε Πρωθυπουργέ, και ο πίνακας τον οποίον επιδείκνεις, και καλώς έκανες, σε αυτή την αθόρμητη ερώτηση η οποία σου υπευλήθη. Residential electricity prices including taxes. Αυτό που είπες για τον μήνα Αύγουστο. Η Αθήνα λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις 33 πόλεις, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι μία σειρά πριν από το τέλος, γιατί μία σειρά πριν από το τέλος είναι το Βελιγράδι με 8,11. Η Αθήνα είναι στο μέσο. Δεν είναι μία σειρά πριν από το τέλος που είπες για το μήνα Αύγουστο. Είναι λοιπόν στο μέσο η Αθήνα, όπως τη βλέπω εδώ πέρα. Κάντο και maximize να φαίνεται καλύτερα. Με 29,19. Και φτηνότερες από μας, ακριβότερες μάλλον από μας, είναι η Στοκχόλμη, η Μαδρίτη, το Ελσίνκι, η Ρίγα, το Δουβλίνο, η Νικόζια, η Λευκοσία, η Βιέννη, η Πράγα, το Ταλίν, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, η Ρώμη, η Κοπενχάγη και το Λονδίνο. Αυτές είναι οι ακριβότερες από μας πρωτεύουσες. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι φτηνότερες από τον πίνακα που έχουμε μπροστά μας, κύριε Πρόεδρε. Φτηνότερες από μας είναι η Λισαβόνα, το Παρίσι, δεν ρώταγες και τον Εμμανουέλ χθες. Να του πεις, εσύ ρε Μανουέλ, εδώ με την Μπριζίτ πόσο την πληρώνετε την κιλοβατόρα. Η Βίλνα, η Λουμπλιάνα, η Βέρνη, φτηνότερη από εμάς όλοι αυτοί.
το Λουξεμβούργο City, το Όσλο, η Μπρατισλάβα, η Βαρσοβία, το Βουκουρέστι, η Σόφια, το Ζάγκρεπ, η Βαλέτα στη Μάλτα, η Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνι, η Βουδαπέστη, το Βελιγράδι και τι λέει εδώ, Κιίβ. Άρα λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε στο μέσο. Αυτό, διότι εξακολουθεί να υπάρχει μια απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ισχυρίζεται ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Είναι ψέμα αυτό. Ένα ακόμα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Α, εδώ να τα λέμε όλα. Το να λέει ο Τσίπρας ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη όντως είναι ψέμα. Ενίοτε είναι αλήθεια ότι έχουμε την ακριβότερη τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική. Και τις τιμές αυτές τις αναγράφει κάθε μέρα η ΡΑΕ. Αλλά στη λιανική, που πες σε τελική ανάλυση αυτό είναι που ενδιαφέρει τους καταναλωτές, δεν είμαστε οι ακριβότεροι, αλλά δεν είμαστε και φτηνότεροι, που είπες εσύ. Είμαστε στο μέσο. Ψέμα. Και νομίζω τα στοιχεία το αποδεικνύουν χωρίς να μπορούν καθ' οποιοδήποτε τρόπο να αφισβητηθούν. Άκου λοιπόν τώρα αυτά τα στοιχεία πως δυστυχώς αμφισβητούνται. Γιατί στη διπλανή σελίδα από τον πίνακα αυτόν, άκου να δεις τώρα τι γράφει η Χέπη. Και επαναλαμβάνουμε, Χέπη, Household Energy Price Index. Ευρωπαϊκός φορέας, ο οποίος έχει συσταθεί από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας Αυστρίας και Ουγγαρίας. Άκου λοιπόν τι γράφει ακριβώς στη διπλανή σελίδα, που αυτό δεν το πες, το κάνεις γαργάρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και στοιχεία που τελικά τα παρουσίασες αλλά αμφισβητούνται. The most significant changes that took place in the electricity market in this month were as follows. Οι πιο σημαντικές αλλαγές, ρε παιδί μου, που έγιναν στην ηλεκτρική, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα Αύγουστο. Εδώ, πρόεδρε, είμαστε πρώτοι. A 34%, 34% price increase, αύξηση των τιμών in Athens, due to increases in the energy and energy taxes. 34% αύξηση τον Αύγουστο. Ήμασταν οι πρώτοι. Ε, αυτό δεν το είπες. Και ήμασταν οι πρώτοι γιατί η ΔΕΗ, πρόεδρε, του Στάση με τα 1.000 ευρώ την ημέρα που τον έβαλες εκεί, αύξησε τα τιμολόγια της και τη τιμή της κιλοβατόρας πάνω από 60%. Η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, στο ξαναλέω, η ΔΕΗ. Και οδήγησε στον ξέφρενο χορό των αυξήσεων στην Ελλάδα. Και στον γράφει λοιπόν η Χέπη. Αλλά αυτό βεβαίως δεν το είπες. Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στα ζητήματα της ενέργειας. Είναι έτσι κι αλλιώς κρίσιμα. Άκουσα να απαντάτε για τις τιμές του ρεύματος και για όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση, ότι στην Ελλάδα έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και με τις επιδοτήσεις που δίνεται, ουσιαστικά επιδοτείται περισσότερο τις εταιρείες και λιγότερο τους καταναλωτές. Όμως, επειδή δεν ξέρω εάν οι τηλεθεατές παρακολουθούν όλη τη συνέντευξη, θα ξαναδείξω αυτόν τον πίνακα. Και παρακαλώ πολύ να ερωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας για το ζήτημα των λιανικών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και να σταματήσει επιτέλους αυτή η απίστευτη παραπληροφόρηση από την αντιπολίτευση. Το
τον ξανάδειξε στον πίνακα. Αλλά δεν έδειξες τη δεύτερη σελίδα του πίνακα. Εκεί που έλεγε ότι είμαστε πρωταθλητές και πρώτοι στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και της τιμής της κιλοβατόρας τον Αύγουστο με 34%. Και αυτό οφείλεται στη ΔΕΗ, την οποία ΔΕΗ, κύριε Πρωθυπουργέ, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, άσε τώρα για την απολιγνητοποίηση, άστα τώρα, τα έχουμε πει 100 φορές, αλλά η ΔΕΗ που είναι leader στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 65%, θα μπορούσε πράγματι να είναι ο μοχλός για να έχουν φτηνό ρεύμα οι Έλληνες. Αλλά εσύ από τα πρώτα πράγματα που έκανες ήταν όχι μόνο να τριπλασιάσεις τους μισθούς στη ΔΕΗ, όχι μόνο να δώσεις τα μπόνα, όχι μόνο να αυξήσεις το 2019 την τιμή της κιλοβατόρας μέχρι 19%, αλλά στη συνέχεια μέσω του υπερταμείου, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, να πουλήσεις το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ από το 51% που κατήχε το δημόσιο, να το πουλήσεις σε funds, κρατώντας βέβαια το management με το 34% όμως πια, ναι, blocking minority λέγεται, μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Αλλά το management του Στάση οφείλει να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των μετόχων. Και έτσι το CVC, το fund, στο οποίο, και αυτό δεν είναι κακό, εμείς δεν το λέμε για κακό, εντάξει, αλλά έχει αυτό τη σημασία του, εκεί εργάζεται η κόρη σου. Το CVC λοιπόν να κατέχει τώρα το 10%. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον όποιον Στάση της ΔΕΗ είναι η κερδοφορία, διότι τώρα δίνει αναφορά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Α, και οι μέτοχοι είναι αυτοί που τον κρατάνε εκεί που τον κρατάνε, για να παίρνει το χιλιάρικο την ημέρα και να κτίζει τις βίλες στα Κυκλαδονήσια. Η ΔΕΗ λοιπόν, αντί να αποτελεί έναν φορέα κοινωνικών όπως ήταν για δεκαετίες ολόκληρες, εσύ τη μετέτρεψες σε κερδοσκοπικό οργανισμό. Τώρα το πόσο όλα αυτά συνδέονται με τις παραδοσιακές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι άλλο πράγμα, και ίσως γι' αυτό κάποιοι δεν σε χειροκροτούσαν προχθές στο Βελίδιο. Δεν είναι δυνατόν να κινούμαστε σε ένα κόσμο fake news. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι δεν ακολουθήσατε το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι ανάλογο και εμείς σε σχέση με τις τιμές της δικές μας. Έχουμε κάνει κάτι λάθος στο χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος. Ρωτάει τώρα ο καλός μου φίλος από τα παλιά, άρε Μπάμπη πως πέρασαν τα χρόνια, σε θυμάμαι νεαρό ρεπόρτερ στον Αντένα, πάντα ένα ευγενέστατο, συμπαθέστατο και έτοιμο παιδί. Ο Μπάμπης ο Τσομπάνογλου λοιπόν σε ρωτάει για τρίτη φορά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν πασούλα αυτή. Βάση περιπτώσει δεν ήταν σαν τις προηγούμενες πασούλες, αλλά δεν ήταν και σκληρή τρίμπλα. Ξανά τον πίνακα πάλι. Στην Αθήνα η μέση
τιμή μαζί με το ΦΠΑ, ευρώ, σέντς ευρώ σε κιλοβατόρα, 24,76. Στη Μαδρίτη βλέπω 31,93. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πίνακα. Ο πίνακας για τον μήνα Αύγουστο, όπως τον διαβάζουμε εδώ πέρα από τον Χέπι, βλέπουμε λοιπόν Athens, Greece, 29,19. Πράγματι η Μαδρίτη είναι 29,50. Είναι 30 λεπτά παραπάνω. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πίνακας που και αυτόν δεν τον ανέφερες, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εμείς εδώ στον Ελλάδα FM τα τσακάλια τον έπιασαν, τον βρήκαν. Είναι αλήθεια ότι τον ψάξανε, αλλά η δημοσιογραφική ομάδα του Ελλάδα FM μέσα από την αίθουσα σύνταξης μας τα φέρνει. Υπάρχει λοιπόν Figure 4, Residential Electricity Prices Including Taxes at PPS. Τώρα, τι είναι το PPS? Είναι μια σταθερά την οποία χρησιμοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός, ο HEPI, για να λαμβάνει υπόψη του και το κόστος ζωής. Δηλαδή τα υπολογίζει με βάση και το κόστος ζωής, που εδώ που τα λέμε είναι και πιο αντικειμενικό. Εκεί λοιπόν η σειρά αλλάζει όταν λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος ζωής, και η Αθήνα είναι πια στις πρώτες σειρές της ακρίβειας. Είναι και ακριβότερη από τη Μαδρίτη όταν υπολογίζεται και η σταθερά του κόστου ζωής, το PPS. Ούτε αυτό το πες. Πάμε λοιπόν να δούμε με αυτόν τον πίνακα, η Αθήνα είναι ακριβότερη από τη Βίλνα, από τη Βιέννη, από τη Βαρσοβία, από τη Μαδρίτη, από το Βουκουρέστι, από το Λονδίνο, από τη Λίσμπον, τη Λισαβόνα, τη Σόφια, τη Λουμπλιάνα, τη Στοχόλμη, το Ελσίνκι. Ακριβότερη από όλους αυτούς. Από την Μπρατισλάβα, από το Παρίσι του φίλου σου του Μακρόν, από το Ζάγκρεμπ, από την Ποντγκόριτζα στο Μαυροβούνι, από το Λουξεμβούργο, από τη Βουδαπέστη, από το Βελιγράδι, από τη Βαλέτα, από τη Βέρνη και από το Όσλο. Είμαστε ακριβότεροι από αυτούς τον μήνα Αύγουστο. Και είμαστε φτηνότεροι από το Βερολίνο, από τη Λευκοσία, από την Κοπενχάγη, από το Άμστερνταμ, από τις Βρυξέλλες, από τη Ρίγα, από το Ταλίν, από την Πράγα, από το Λονδίνο και από τη Ρώμη. Όλα αυτά δεν τα πες και τον έδειξες τρεις φορές τον πίνακα. Και μάλιστα έλεγες, μήπως κάποιοι τηλεθεατές, τι λέει η AGB, μήπως κάποιοι τηλεθεατές δεν σε είδαν την πρώτη φορά στην πρώτη ερώτηση για το θέμα αυτό, να ξαναγίνει και δεύτερη. Και βεβαίως απέκρυψες το πιο ουσιαστικό, ότι στην Ελλάδα οι τιμές εκτινάχθηκαν στο 34%, πήγανε πάνω αυγουστιάτικα, πονηρά σου λέει. Στις παραλίες είναι ο κόσμος, άστους εκεί. Και ο Στάσης της ΔΕΗ εκτείναξε τη τιμή της κιλοβατόρας 64% πάνω. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα είπες. Βεβαίως ποιος να σε ρωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το κουμπί
Φίλες και φίλοι, σε αυτή την ιστορία της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι οι άλλοι τρεις του καρτέλ, γιατί αυτοί είναι ιδιώτες οι άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο το κέρδος και καλά κάνουν. Ούτε ο Μυτιλινέος, ούτε ο Περιστέρης, ούτε βεβαίως ο Λάτσης. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν με την Πρωτέρια, τον Ήρωνα και την Ελπέντισον. Η ΔΕΗ όμως, αλλά θα μου πείτε τώρα ποια ΔΕΗ. Αυτό ήταν ένα από τα λάθη που έκανες, κύριε Πρωθυπουργέ, και είναι δικό σου λάθος, που το πληρώνουν οι Έλληνες όμως. Διότι αν η ΔΕΗ είχε διατηρήσει με τις παθογένειές της τον κοινωνικό χαρακτήρα της, δηλαδή αν δεν ξεπουλούσες το 17%, μόνο και μόνο για να διαμορφωθεί νέος συσχετισμός στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, να κυριαρχούν τα funds και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα να είναι το κέρδος. Γι' αυτό και εκτινάξαν την τιμή της κιλοβατόρας. Δεν ήταν η ΔΕΗ που ξέραμε, με τις παθογένειές της, αλλά είχε όμως κοινωνικό χαρακτήρα. Έβαλες μάνατζερ εκεί τον Στάση με τα 1.000 ευρώ τη μέρα για να κάνει παιχνίδια, να δίνει μπόνα στον εαυτό του και στους άλλους, να κάνουν τα παιχνίδια με τη μετοχή της ΔΕΗ. Ενώ πέρυσι, για να ξαναπάμε πάλι στη ΔΕΘ, πέρυσι στη ΔΕΘ έλεγε άλλα. Η ΔΕΗ, καθώς αναγεννιέται, έχει τη δύναμη να προστατευτεί και να προστατεύσει από κάθε κλειδονισμό τους πελάτες της. Αυτά έλεγε πέρυσι στη ΔΕΘ. Τι να προστατέψει? Τι να προστατέψει, ρε? Να προστατέψει και τον Αύγουστο αύξησε την κιλοβατόρα 65%. Και αλήθεια, τότε που έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τι έγινε με εκείνη την έρευνα την εισαγγελική για τη χειραγώγηση της μετοχής? Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για τη διακύμανση της μετοχής της ΔΕΗ στο φόντο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις όπως χειραγώγηση μετοχών και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης. Γι' αυτά, φίλες και φίλοι, δεν πήρατε ποτέ καμία απάντηση. Και ούτε θα πάρετε. Εσείς απλώς θα πληρώνετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και πριν από κανένα δυο μήνες, όταν ερωτήθη ο Στάσης, γιατί χοντρό παιχνίδι γίνεται και με τους λιγνίτες, και μην ακούτε αυτά που σας λένε ότι ξαναγυρνάμε στο λιγνίτη και λοιπά και λοιπά, τα είπε και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, θέλουν να λειτουργήσουν τα λιγνητικά, αλλά έτσι όπως τα ρημάξαν και η τωρινή και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δυνατή πλέον η γρήγορη εξόρυξη του λιγνίτη. Άρα και να λειτουργούν ακόμα δεν έχουν λιγνίτη να κάψουνε. Άλλωστε πριν από δύο μήνες στο συνέδριο του Economist, σε ένα από τα συνέδρια του Economist, ο Στάσης είχε πει μεταξύ άλλων και αυτό. So we have a three pillar strategy. We are decarbonizing PPC. We are making greener our generation fleet, removing lignite, adding much more renewables. We will be doing 5 gigawatts of more renewables in the next 5 years. Αυτά έλεγε. Και εσείς μετά λέτε για τον λιγνίτη και ότι τώρα θα μας σώσει. And interesting enough, I mean, because
we are passing the biggest energy crisis since the 70s. If I think on the plan that we had in mind before this energy crisis and the plan that we are doing right now is exactly the same. Όταν λοιπόν σου λέει ο Στάσης της ΔΕΗ ότι τα πλάνα τα οποία είχαμε πριν από την κρίση και μετά την κρίση είναι ακριβώς τα ίδια, τι σημαίνει? Ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η οικονόμα, η δική του, των δικών του, των μετόχων και όλων των άλλων, και ποσός δεν ενδιαφέρεται για τον λογαριασμό ρεύματος που πληρώνει ο απλός Έλληνας. Γι' αυτό και είναι πράγματι προκλητικό, είναι εξοργιστικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ενδεικτικό ότι εδώ και τόσο καιρό που αυτή εδώ η πατρίδα, αυτός εδώ απλός κόσμος, όπως εσείς που μας ακούτε τώρα φίλες και φίλοι, αντιμετωπίζετε και έχετε την αγωνία των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν βγήκε ένας από τη ΔΕΗ να πει μια κουβέντα. Τίποτα, μούγκα στη στρούγκα. Και το μόνο που κάνουν είναι να σας προβάλλουν στις τηλεοπτικές οθόνες σας ή και στις οθόνες των υπολογιστών σας εκείνα τα commercials, τα διαφημιστικά σποτάκια με τα παραμορφωμένα ανθρωπάκια με τα μεγάλα κεφάλια. Αυτές τις, αν τις δει κανείς, δεν είναι και τίποτα φοβερές εικόνες, κάτι ανθρωπάκια με τεράστια κεφάλια, τα διαφημιστικά σποτ ανούσια, μόνο και μόνο για να μπουκώνουν τα μίντια και να μην σας λένε αυτά που σας λέει ο Ελλάδα FM. Αυτό που δεν μπορεί να είναι αποδεκτό είναι η διαστρέβλωση των στοιχείων. Και εκεί θα επιμείνουμε πάρα πολύ. Όταν διαστρεβλώνονται τα στοιχεία, θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις. Όταν διαστρεβλώνονται τα στοιχεία, θα πρέπει να δίδονται απαντήσεις. Οι πίνακες τους οποίους έδειξες δεν έχουν την Αθήνα. Μα και πώς μπορούσε κιόλας να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή φαίνεται ότι μάλλον βρίσκεστε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάνας σκέρτσος θα τα βρει και αυτό το αστέρι της δημοσιογραφίας. Είναι δυνατόν να βγαίνετε και να λέτε ότι η Αθήνα είναι η χώρα, η πόλη, η πρωτεύουσα με σχεδόν το φτηνότερο ρεύμα, δεύτερη λέει από το τέλος σε όλη την Ευρώπη? Δηλαδή ο κοινός νους σας διαψεύδει και μετά έρχονται και τα στοιχεία που σας διαψεύδουν και τα οποία τα αποκρύψατε, γιατί η Αθήνα είναι στο μέσον. Και όταν λαμβάνετε υπόψη το κόστος ζωής το γενικότερο, είναι μέσα στις 7-8 πρώτες πρωτεύουσες με το ακριβότερο ρεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, ειλικρινά λυπούμαστε που το λέμε, εσύ δεν την είπες, αλλά βεβαίως είναι αλήθεια και κανείς σε αυτή την συνέντευξη τύπου δεν σε ρώτησε επί της ουσίας. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.